Γεια σας, ένα ακόμα Bisman, όχι live. Όχι live και όχι ακριβώς webinar. Και όχι ακριβώς webinar, ναι. Είναι κάτι σαν review ενός βιβλίου που διαβάσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ. Ακριβώς, με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ και με αφορμή το γεγονός ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει καμιά δεκαπενταριά βίντεο από quotes, από βιβλία τα οποία έχουμε διαβάσει και τα αναφέρουμε γιατί πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν και εσάς. Αποφασίσαμε έτσι με τον Θοδωρή ένα βιβλίο το οποίο διάβασα τελευταία και μου άρεσε πάρα πολύ να το ρίξω και αυτός μια ματιά και να κάτσουμε και να μιλήσουμε για αυτό παρέα με εσάς. Λογικά θα το βλέπετε και από πίσω μας τώρα να εμφανίζεται στο green screen να το έχουμε κάνει τα σωστά. Το βιβλίο είναι του Tim Ferriss και λέγεται Tools of Titans. Ο Tim Ferriss, θα πούμε ένα λόγο σύντομα ότι είναι επενδυτής και σύμβουλος σε πολλές επιχειρήσεις. Όπως η Uber, το Facebook, το Alibaba και άλλες πολλές. Δηλαδή ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα πολύ επιτυχημένο podcast, όπου έχει προσκαλέσει πάρα πολλές σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο και του business. Και μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις έχει προκύψει στην ουσία και το υλικό για το βιβλίο. Του βιβλίου, ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού. Να πούμε ότι δεν είναι το πρώτο του βιβλίο, έχει γράψει διάφορα. Το πιο γνωστό του βιβλίο, που ίσως κάποιοι από εσάς που γνωρίζετε εκεί πέρα έξω, είναι το The 4-Hour Workweek, η εβδομάδα των 4 ωρών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσετε το βιβλίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μιλάει για τις συνήθειες, μιλάει για πολλά πράγματα τα οποία αναφέρει και αναλύει ακόμα περισσότερο στο καινούριο του βιβλίου αυτό, το Tools of Titans. Το έχω το βιβλίο, δεν το έφερα σήμερα, το ξέχασα. Είναι επειδή οι συνήθειες που λέμε και η παραγωγικότητα και τα σχετικά. Είναι ένα τούβλο, ένα έτσι 700 σελίδες βιβλίο, τεράστιο, το οποίο το αγόρασα για τις καλοκαιρινές μου διακοπές, γιατί τώρα τη στιγμή που το εγγραφούμε αυτό είμαστε λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Και το διάβασα πριν λίγο στις διακοπές και έχω μείνει τέλειο. Έχω ξεμείνει από πίσω. Εγώ να πω ότι δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο. Έχω διαβάσει κάποια αποσπάσματα και περιλήψεις. Μπράβο. Okay. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Ο τίτλος τα λέει όλα. Tools of Titans. Αυτός ο άνθρωπος, ο Tim Ferriss, έχει κάνει συνέντευξη. Έχει πάρει συνέντευξη από πολλούς επιτυχημένους ανθρώπους και μέσα στο βιβλίο με τρομερό τρόπο δίνει συνήθειες, εργαλεία, διαδικασίες, ιδέες αυτών των ανθρώπων με τους οποίους έχει μιλήσει, όπως ο Τόνι Ρόμπινς και διάφοροι άλλοι πολύ δυνατοί. Δίνει λοιπόν τέτοιο υλικό το οποίο μπορείτε και εσείς, όπως και εγώ, να το χρησιμοποιήσετε στην καθημερινότητά σας, έτσι ώστε να χτίσετε μια καλή καθημερινότητα γεμάτη από υγιείς συνήθειες, ξεκινώντας από τη διατροφή και πηγαίνοντας μέχρι που μπορείς να το χτίσεις. Ωραία. Οπότε, τι σου άρεσε να διάβασε? Εντάξει, έχω συγκρατήσει διάφορα πραγματάκια. Θες να το πάρω από την αρχή? Νομίζω ότι από την αρχή. Στην αρχή μιλάει περισσότερο για διατροφή και υγεία. Στην αρχή μιλάει περισσότερο για διατροφή και υγεία και κάνει ένα σχόλιο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το οποίο, στο οποίο λέει ότι όλο το βιβλίο δεν είστε αναγκασμένοι να το διαβάσετε γραμμικά. Μπράβο. Μπορεί οπουδήποτε και αν ανοίξεις να βρεις πολύτιμες πληροφορίες για το οτιδήποτε. Στην αρχή μιλάει για διατροφή και υγεία. Για να είμαι ειλικρινής, με τρόμαξε λίγο στην αρχή. Γιατί μιλάει πολύ συγκεκριμένα. Καταρχάς, δεν λέει καμία συμβουλή, δεν λέει τίποτα που να μην το έχει δοκιμάσει ο ίδιος. Και στην αρχή, μιλώντας για υγεία, παραδείγματος χάρη, αναλύει πάρα πολύ συγκεκριμένα τη δίαιτα ketogenic. Κετονική δίαιτα, λοιπόν, η οποία βασίζεται στην νηστεία. Στο να φτάσει στον οργανισμό σου να μπει στη κατάσταση να παράγεται. Λοιπόν, από την αλήθεια, είναι κάτι που έχω δοκιμάσει και προσωπικά είχα θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, ο καθένας πρέπει να το δοκιμάσει. Το δοκίμασε στο πλαίσιο της δίαιτας ή στο πλαίσιο του ότι έκανες νηστεία και παρεπιπτόντως έκανες? Το δοκίμασα στο πλαίσιο ότι το έχω διαβάσει από πάρα πολλούς. Όχι από την Ferriss, είπαμε. Το έχω διαβάσει από κάποιον άλλο παρελθόν. Ο οποίος πάλι μιλούσε με πολλά στοιχεία. Το ψάξα λίγο παραπάνω. Είδα από διαιτολόγους και διατροφολόγους του εξωτερικού, που είναι πολύ υπέρ. Και είπα να το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα για αρκετούς μήνες και μπορώ να πω ότι είχε αρκετά καλά αποτελέσματα. Μέσα στο βιβλίο αναφέρει ότι έχει πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ότι δεν χάνει μυϊκή μάζα, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα τη δίαιτα αυτή για να είμαι ειλικρινής, αλλά επειδή ήταν τόσο διεξοδικός και μιλούσε για τα συμπληρώματα τα οποία πρέπει να παίρνεις, έτσι ώστε να βοηθήσει τον εαυτό σου σε αυτή τη διάρκεια της διατροφής για το Genix. Λίγο τρόμαξα η αλήθεια είναι. Τρόμαξα από το γεγονός ότι πρέπει να οργανωθείς πάρα πολύ. Πώς
το διάβασα εγώ. Πρέπει να γνωρίσω. Εγώ δεν το έκανα τόσο γραμμένα. Δηλαδή με συμπληρώνω με αυτά. Κρατούσα τις βασικές αρχές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολλά πλέον. Δηλαδή είναι πολλά τα στοιχεία και δείχνουν ότι όντως ωφελεί. Δεν πιστεύω ότι θα είναι κάποιο μετέωρο έξω από τα φύγια εύκολα. Θεωρώ ότι είναι ένα συγκεκριμένο στυλ διέτερη το οποίο μπορεί να ωφελήσει κάποιου ανθρώπου. Έτσι πάλι, και για να πάω στο επόμενο θέμα, αυτό που έχω σημειώσει εγώ σε αυτό το κεφάλαιο με την υγεία, είναι ότι λέει ότι δεν υπάρχουν μια μυστική φόρμουλα η οποία λειτουργεί για όλου το ίδιο καλά. Λέει πρέπει να δει ο καθένα τον εαυτό του τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει και να πειραματιστεί. Δεν υπάρχει, ας πούμε αυτό που λένε ότι όχι κρέας, όχι αλκοόλ, όχι ζάχαρη, που ήταν το τρίτο, δεν ισχύει απαραίτητα για όλους. Ναι. Ότι πρέπει να δοκιμάσεις. Ωραία, trial and error, παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να δοκιμάσεις πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις τη διάθεση να βελτιώσεις τον εαυτό σου και τους τρόπους και τις διαδικασίες θα τους βρεις. Μιλάει πάρα πολύ και για τη γυμναστική μέσα. Λέει πάρα πολλά πράγματα για τη γυμναστική. Το ρεζουμέ, αυτό που μπόρεσα εγώ έτσι να βγάλω σαν υλικό από αυτό που διάβασα για τη γυμναστική είναι το εξής. Αντίσταση. Χρησιμοποιούμε βάρη, δεν φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε την αντίσταση στη γυμναστική μας και διάταση. Αντίσταση και διάταση. Αν κάνεις αυτά τα δύο πράγματα, αντίσταση και διάταση, είσαι σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πλέον έχει σε εισαγωγικά αποδημήσει κύριον, έχει πεθάνει η γυμναστική στην οποία πηγαίνεις πάνω σε ένα διάδρομο και τρέχεις για 45 λεπτά μία ώρα. Τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει. Και με ένα το χειρότερο όμως αυτό, δηλαδή σκότωσε με καλύτερα. Ναι, η προπόνηση δύναμη είναι κάτι το οποίο πλέον επιβεβαιωμένα αυξάνει πολύ περισσότερο το προσδόκιμο της ζωής και όχι μόνο το προσδόκιμο της ζωής, αλλά και την ποιότητα της ζωής. Γιατί δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να είσαι μεγάλο σε ηλικία και να μην μπορεί να σηκωθεί από την καρέκλα σου, να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Όλοι είχαμε κάποιο συγγενή, κάποιο θείο, κάποιο πατέρα ο οποίο είχε τέτοια προβλήματα κινητικά. Και η προπόνηση δύναμη βοηθάει πάρα πολύ στο να φτάσει σε βαθιά γεράματα και να είσαι πραγματικά έτσι δυνατό και να μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και να μην έχει τέτοια προβλήματα. Όπως επίσης και το interval training έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πιο αποδοτικό από το αερόβιο. Για το κάψιμο λίπου σαν πιθανό. Για το κάψιμο λίπου και η αντοχή και ενέργεια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για γυμναστική η οποία είναι διακοπτόμενη, είναι εναλλασσόμενη ένταση. Δηλαδή πολύ έντονο χαλαρό. Πολύ έντονο χαλαρό. Και μια... αυτό το χαλάρο το έχω στο διάδρομο με τις ώρες, δεν έχει τόσο αποτέλεσμα. Ναι, το high intensity, νομίζω το crossfit περισσότερο δουλεύει σε αυτό το τύπο. Και το crossfit δουλεύει πάρα πολύ. Και διάφορες άλλες πρακτικές δουλεύουν με το high intensity interval training. Μια τεχνική που τσίδησα εγώ από αυτό το βιβλίο, η οποία θα την εφαρμόσω τώρα φεύγοντας το καλοκαίρι για το χωριό, γιατί έχω ένα πολύ μεγάλο αδύναμο σημείο, είναι η έλξη. Και τώρα με το crossfit, γιατί πηγαίνω χρόνια πλέον, με βοήθησε πάρα πολύ, βελτιώθηκα πάρα πολύ, αλλά ακόμα δεν είμαι σε ικανοποιητική υποπτήρια γιατί ήμουν πολλά χρόνια αδύναμο σε αυτό το πράγμα. Και έχει μια τεχνική στην οποία αναλύει ότι φέρνει, η οποία λέγεται grease the goose. Η οποία λέει το εξής, ότι αν μπορεί να κάνει 10 έκρηξεις maximum, τότε θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οποτεδήποτε περνά κοντά από τον μονόζυγο, να κάνει 4 έκρηξεις. Δηλαδή να είσαι στο 40-60% του maximum. Με μίνιμουμ διάστημα μέσα στα σετάκια τα 15 λεπτά για να προλάβει ο οργανισμός να συνέλθει. Οπότε σου λέει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αν όποτε βρίσκεσαι στο μονόζυγο, περνάς από μπροστά του, κάνεις 4 με 6 έλξεις, σιγά σιγά αυξάνεις κατά πάρα πολύ τη δύναμή σου και στη γυμναστική και στην προπόνηση. Πιο δυνατό από την αντοχή ακόμα και από οτιδήποτε άλλο είναι η δύναμη. Είναι και το πιο αργό για να αναπτύξεις τη δύναμη. Οπότε αυτή η τεχνική, το grease the goose καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να κάνεις μια άσκηση που δεν σε βολεύει στο 60-40% της δύναμής σου, πολύ σιγά, πολύ σταδιακά θα σε φτάσει να αναπτύξει τεράστια δύναμη σε αυτό το πράγμα. Οπότε αυτή είναι μια πολύ ωραία τεχνική που τσίπησα. Παρακάτω. Θα πούμε για τα ναρκωτικά. Ναι, να πούμε. Μπορεί να το πει σαν να πούμε για τα ναρκωτικά. Ο Tim Ferriss μέσα στο βιβλίο αναφέρεται πολλές φορές, ίσως λίγες περισσότερες από αυτό που περιμέναμε. Για τη στενή του σχέση με το LSD, τα ψυχοτροπιά. Και τελικά ψυχοτροπικά, ναι. Τι τύπου LSD, όσοι ξέρετε τέλος πάντων, ναρκωτικά, τα οποία τα δοκιμάζει ένας πολύ καλός του φίλος, ο Slim Berries. Ο Slim Berries. Όχι ο Tim Berries, ο Slim Berries. Αναφέρει το γιο, δεν ξέρω. Είναι σώδος. Και μιλάει λοιπόν πάρα πολύ για αυτό. Οκ,
το καταλαβαίνω ότι μέσα στην όλη διαδικασία της αυτοβελτίωσης και του να βρει πράγματα για τον εαυτό του, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και δοκίμασε κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι αν έχει δοκιμάσει και πάρα πολλά, ναι, κάποια στιγμή θα μπει σε διαδικασία να δοκιμάσει αυτό. Αλλά νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, εμείς έχουμε να δουλέψουμε πολύ πιο βασικά πράγματα όπως το να πηγαίνει γυμναστήριο. Ναι. Φαντάζομαι ότι άμα είσαι 20 χρόνια γυμναστήριο, διαιτητή, ένα άλλο, μπαίνει σε διαδικασία να δοκιμάσει κάτι άλλο. Ναι, ναι. Και ίσως όταν έχεις λύσει πολλά και βασικά προβλήματα που έχει λύσει ο Τιμπέρις, όπως είναι αυτό της επιβίωσης. Ναι. Ωραία, λέγαμε λοιπόν ότι η σχέση με τον αναγκωτικό κάνεις και κακοκοντινή, ας πούμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρξει στη δικιά μας πραγματικότητα. Αυτό που μπορεί να πάρεις από το βιβλίο τελικά είναι το γεγονός ότι αν βρεις τις διαδικασίες και χτίσεις μέσα στην ημέρα σου τις κατάλληλες, πώς να το πω, αν χτίσεις γενικότερα την ημέρα σου όπως πρέπει, θα δεις πολύ μεγάλα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Ναι. Και ότι δεν είμαστε υπέρ των εγκοτικών, δεν τα αποτείνουμε. Σε καμία περίπτωση. Είναι κακά, οκ. Okay. Και το λέει και ίδιος. Λέει ότι για την ακρίβεια γράφει στην αρχή στον πρόλογο του, μην κάνετε τίποτα ηλίθιο. Δεν αξίζει τον κόπο να πεθάνετε για κάτι τέτοιο. Okay. Οπότε, να σου πω το επόμενο πράγμα που με έκανε εντύπωση είναι ότι σου λέει ότι δεν είναι. Πολλοί πιστεύουν ότι η σκληρή δουλειά φέρει απαραίτητα την επιτυχία. Κάτι που σου λέει δεν ισχύει. Απλά αυτό που ίσως βοηθάει, υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά και δύσκολες συνθήκες, είναι να σε κινητοποιήσει περισσότερο, ώστε να καταλάβεις τι σημαίνει επιτυχία και να μπει σε ένα σύστημα να το πετύχεις. Ναι, δεν είναι υπέρ του χάστη που λέμε. Να δουλεύει για να δουλεύει. Να δουλεύει για να δουλεύει κάθε μέρα. Αυτό είναι πολύ υπέρ του να θέσεις τις σωστές προτεραιότητες, να κάνεις αυτά που πρέπει να γίνουν και να δώσεις χρόνο και στον εαυτό σου να αναπτυχθεί. Γιατί θεωρεί ότι. Και πολύ σωστά φυσικά έτσι. Ότι όσο περισσότερο ο ίδιος αναπτύσσεται και όσο περισσότερο ο ίδιος βρίσκει τρόπους να γίνει καλύτερος και να κάνει καλύτερα αυτά τα πράγματα, τόσο λιγότερο χρόνο δαπανάει στο να φτάσει στην επιτυχία. Mm-hmm. Και επίσης κάτι άλλο που συζητούσαμε με τον Σεφ Κοντίν, άλλος ένας γίγαντας του επιχειρήν, είναι ότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στα θετικά. Γιατί περισσότερο κοιτάμε, σκεφτόμαστε τις αποτυχίες μας, ότι κάναμε λάθος, αλλά δεν κοιτάμε τι κάναμε σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή τι μας οδήγησε σε μια επιτυχία. Ώστε να μπορέσουμε να το καταγράψουμε στο θετικό και να το επαναλάβουμε. Και ίσως να πατήσουμε πάνω. Αυτό ακριβώς που είπες τώρα, να το επαναλάβουμε, το αναλύει πάρα πολύ. Το ότι είναι πολύ συνηθισμένο λάθος να επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας, αλλά να μην επαναλαμβάνουμε τα σωστά πράγματα που κάνουμε. Οπότε είναι πολύ. Νομίζω ότι δεν το σκεφτόμαστε τόσο πολύ, όντως έχει δίκιο, γιατί η αποτυχία επειδή πονάει περισσότερο είναι κάτι που θα σκεφτείς και θα σε προβληματίσει. Ναι. Ενώ η επιτυχία δεν το σκέφτεσαι. Τι θέλεις, απλά και την απολαμβάνεις. Λες, εντάξει, είναι ένα μάθημα, είναι πάρα πολύ καλό. Και δεν σκέφτεσαι τι ακριβώς έκανες. Έτσι ακριβώς και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, γιατί όπως έχω ξαναπεί και σε άλλες μας συζητήσεις, το γεγονός ότι έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο και πήγε τόσο καλά ήταν κάτι που με εξέπληξε ευχάριστα. Και τώρα είμαστε στο Ιούλιο του 2018, μόλις 7-8 μήνες μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου, βγάζω το δεύτερο. Επαναλαμβάνω δηλαδή αυτή τη διαδικασία ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε γιατί είδα ότι είχε αποτέλεσμα. Και στα λάθη, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι να μην μένεις μόνο εκεί πέρα για να αναλύσεις το λάθος, αλλά να παίρνεις το μάθημα. Εφόσον έκανες που έκανες το λάθος, πρέπει να το θεωρήσεις ένα μάθημα. Αν δεν πάρεις το μάθημα από το λάθος που έκανες, αυτό είναι το λάθος. Επί της ουσίας, δηλαδή, το λάθος δεν είναι ότι έκανες κάτι και δεν πέτυχε. Το λάθος είναι ότι όταν κάνεις κάτι που δεν σου πετυχαίνει, δεν αναλύεις γιατί δεν πέτυχε, έτσι ώστε να στην επόμενη κίνησή σου να είσαι πιο προετοιμασμένο. Αυτό είναι το λάθος. Να μην πάρεις το μάθημα από το λάθος που έκανες. Μιλάει για το επιχειρήν αρκετά. Σε αρκετές συνεδρίες που έχει με ανθρώπους, λίγο πολύ επαναλαμβάνονται αυτά που λένε όλοι αυτοί εκεί μέσα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί μιλάει με ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, είναι Ολυμπιανίκες, είναι άνθρωποι που αγωνίζονται σε διαγωνισμούς όπως το Spartan Race, με διάφορους τέτοιους ανθρώπους, στους οποίους δίνει και στοιχεία επικοινωνίας μέσα τους. Όπως στο Twitter και τα σχετικά, και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί πολλούς από αυτούς εγώ τους ακολούθησα, ας πούμε, για να βλέπω τα νέα τους πληροφορίες που ανεβάζουν κτλ. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν εκεί που έφτασαν, επί της ουσίας λίγα πράγματα μεταξύ τους αλλάζουν και έχουν κάνει streamline. Τα περισσότερα πράγματα και η ουσία είναι η ίδια. Δηλαδή, δουλεύω έξυπνα, μαθαίνω από τα λάθη μου, αναλύω πάρα πολύ καλά αυτά που θέλω να κάνω και προχωράω παρακάτω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα όλο το βιβλίο σου δίνει τέτοιες λύσεις, τέτοιους τρόπους που ίσως να μην έχεις σκεφτεί μέχρι τώρα. Σου δίνει, ας πούμε, εργαλεία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε foam roller. Ξέρετε το foam roller. Είναι εκείνο το κυκλικό το οποίο έχει, πώς το λένε απάνω, σαν αγκαθάκια μικρά,
όταν ξεπονάει ένα μέρος του σώματος, σου πέφτει το τρίλ. Είναι τέλεια. Αυτό σου λέει ότι υπάρχει ακόμα κάτι καλύτερο και σου δίνει τη διεύθυνση του λίγου για να πας να το βρεις και να μπορείς να το παρακολουθείς. Δηλαδή σου δίνει και εργαλεία πέρα από τη γνώση, σου δίνει και τρόπους. Και για μένα εκείνο που μου άρεσε και νομίζω ότι είναι ο νούμερο ένα λόγος για να αγοράσω ένα βιβλίο και για να το εμπιστευτώ είναι ότι από τη ύπη τουλάχιστον ότι φέρεις, θα δοκιμάσεις πρώτα όλο ο ίδιος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Εγώ το τελευταίο πράγμα που θέλω να σχολιάσω είναι ότι μιλάει μέσα για συστήματα και όχι για στόχους. Mm. Το οποίο έχω αρνήσει γενικά ότι υπάρχει σαν μόδα το τελευταίο καιρό σε motivational και business speakers και όλα αυτά. Μιλάνε πολύ για συστήματα και σε βαθμό που υποβαθμίζουν και όλα τους στόχους. Λέει ότι δεν έχει τόσο σημασία να βάλεις στόχους για να είσαι επιτυχημένος, αλλά να βάλεις να ορίσεις κάποια συστήματα στη ζωή σου, δηλαδή πράγματα που κάνεις κάθε μέρα. Ναι, ναι, αυτό είναι και λίγο, να σου το πω και από την πλευρά, κάποιος ο οποίος κάνει motivation και κάνει coaching σε ανθρώπους και επιχειρήσεις, είναι λίγο και ακίνδυνο. Γιατί όταν υποστηρίζεις περισσότερο το σύστημα από το αποτέλεσμα, δεν είσαι και υπεύθυνος και υπόλογος για το αποτέλεσμα. Σε αυτήν την πλευρά του coach, δηλαδή. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι συμπληρωματικά. Και έχω βρει κάποιους που υποστηρίζουν πάλι και αυτό το ίδιο. Θεωρώ ότι είναι συμπληρωματικά δηλαδή. Δηλαδή χρειάζεται το στόχο για να ορίσεις αυτό που λέει. Το στόχο, έτσι, μάλιστα. Ότι πέτυχα αυτό, φτάνω εκεί, πια είναι κατευθυνσία. Ακόμα και αν δεν το πετύχει, να δει γιατί δεν το πέτυχα. Τι έφτιαξε και δεν έφτιαξε. Αλλά βέβαια είναι πολύ σημαντικό και το σύστημα που λέει. Δηλαδή η καθημερινότητά σου. Και αυτό το ορίζει κάπως ότι είναι σαν κάποιες δράσεις που κάνεις που δεν έχουν απαραίτητα κάποιο στόχο ή που είναι καταδικασμένες στην αποτυχία. Βλέπεις κάποιον που λες τώρα γιατί το κάνει αυτό. Ας πούμε, να πω κάτι για μένα. Ας πούμε για το προσωπικό blog. Μπορεί κάποιος να μου πει εντάξει το κάνεις, δεν έχει τόσο αποτέλεσμα, δεν θα βγάλεις ποτέ πολλά λεφτά από αυτά. Οκ, μπορεί να έχει δίκιο. Αλλά το θέμα είναι τι. Ενώ ασχολούμαι με αυτό, έμαθα πάρα πολλά πράγματα πάνω στο web, στο web development, γιατί τα έφτιαξα όλα μόνος μου. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και βελτιώνω συνέχεια στις ικανότητες μου να γράφω κείμενα. Γιατί γράφεις, OK, μπορεί να μην βγάλω λεφτά από αυτό, αλλά καλλιεργείς μια ικανότητα, η οποία από το θάρρο θα σου φανεί χρήσιμη κάπου αλλού. Ή άρχισα να σχεδιάζω κάποια πράγματα, κάποια γραφιστικά, εθελοντικά, είδα ότι μου άρεσε και μπήκα στη διαδικασία και πλέον κάνω πολύ καλές δουλειές. Το οποίο είναι ένα σύστημα που βάζει που δεν ξέρει πού θα σε οδηγήσει. Δεν έχει απαραίτητα ένα στόχο να πει ότι έχω στόχο αυτό. Λες ότι έχω σύστημα αυτό. Δηλαδή ασχολούμαι με αυτή την ικανότητα, ασχολούμαι με αυτό το σκύλο. Είναι λέμετα όπως είπε προηγουμένω και θα σου το πω και εγώ από τη δική μου την πλευρά, γιατί ξέρει τώρα πλέον που γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, ότι οτιδήποτε γίνεται στο πείσμα.gr από αυτό που βλέπουμε τώρα, το στούντιο, φωτισμό κτλ. Είναι κάτι το οποίο το ψάξα μόνο μου. Παρουσιάστηκε ανάγκη και έπρεπε να μάθω καινούργια πράγματα για να το κάνω. Το γεγονό ότι έβγαλα το βιβλίο αυτό έκδοση από την Amazon. Το ψάξα εντελώ μόνο μου. Και ακόμα μαθαίνουμε. Και ακόμα μαθαίνουμε. Σε ελοποιήσει κάτι. Μπράβο, και μπράβο, τα βιντεάκια που κάνουμε ακόμη σηκώνουν πολύ βελτίωση. Ακριβώ. Μαθαίνουμε κάθε βιντεάκι, μαθαίνουμε κάτι. Σε κάθε βίντεο πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι η αλήθεια. Και σε κάθε βίντεο έχουν παταγώδει αποτυχίε, αλλά και αυτά είναι μαθήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αν πιάσω τον εαυτό μου τώρα σε σχέση με αυτό που ήμουν πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό των πραγμάτων που έχω μάθει μέσα σε ένα χρόνο για να καταφέρω να κάνω όλα αυτά που έκανα, όπως φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεσαι και εσύ, ξεπερνάει κατά πολύ το αποτέλεσμα των στόχων. Δηλαδή, οι στόχοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα, παρόλα αυτά όμως ήταν οι στόχοι που με κινητοποίησαν για να μάθω όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί χωρίς τους στόχους, πώς. Είχα στόχο, ας πούμε, να κάνω καλά βίντεο. Να κάνω βίντεο τα οποία να μπορεί να τα βλέπει ο κόσμος και να τα ευχαριστιέται. Γι' αυτό και έμαθα πώς είναι ο φωτισμός, πώς είναι το green screen, πώς είναι όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα που μπορώ να πω ότι μπορώ να τα κάνω πιο άνετα αυτά. Έτσι, οι στόχοι λοιπόν μας κινητοποιούν, αλλά οι διαδικασίες είναι αυτές που σου μένουν στο τέλος. Okay. Αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αν είστε στις διακοπές σας, καλά μπάνια. Και σας βλέπουμε στο επόμενο κουτάκι. Μάλλον, μας βλέπετε στο επόμενο. Γεια σας.